μια νέα θαλάσσια τραγωδία με θύματα λαθρομετανάστες και αυτή τη φορά είναι σε πλήρη εξέλιξη όλη αυτή τη στιγμή. Πράγματι, το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια βόρεια από το Καρλόβαση, στη θαλάσσια περιοχή δηλαδή μεταξύ Σάμου και Τουρκίας, εντοπίστηκαν εκεί 2 νεκροί λαθρομετανάστες, ενώ 15 άλλα άτομα διασώθηκαν από τα ελληνικά πλοία. Την ίδια ώρα, όπως λένε οι διασωθέντες, υπάρχουν άλλα 22 άτομα που αγνοούνται και κανείς δεν γνωρίζει ποια είναι η τύχη τους. Θα πρέπει να πούμε όλοι ότι πριν από λίγο επικοινωνήσαμε με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος μας τόνισε ότι όλες οι δυνάμεις του λιμενικού αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο σημείο με τη συνδρομή Super Puma για να δουν τι ακριβώς γίνει, να συνδράμουν τις έρευνες έτσι ώστε να εντοπίσουν τους άτυχους αυτούς τους ανθρώπους που οι πληροφορίες φέρουν να έχουν έρθει από τα τουρκικά παράλια με μεγαλύτερο σκάφος και μέσα στη θάλασσα να έγινε η μεταφορά τους σε μικρότερο, το οποίο λόγω των καιρικών συνθήκων δεν άντεξε, με αποτέλεσμα να αναποδογυριστεί και να συντελεστεί αυτή η θαλάσσια τραγωδία που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Να πούμε κλείνοντας ότι ο κ. Βαρβιτσιώτης μας είπε ότι έχουν ληφθεί από την ελληνική πλευρά όλες οι πρωτοβουλίες με εντολή του Πρωθυπουργού, έτσι ώστε οι έρευνες να γίνουν όσο γίνεται γρηγορότερα για τον εντοπισμό των ανθρώπων που αγνοούνται και να ευχηθούμε όλοι να είναι σώοι.